πρίτερο το fanship. Εθνική, έτσι, δεν θα βαθμολογήσουμε τι Ονδούρε, τώρα μην τρελαθούμε. Λοιπόν, fanship, τι βαθμό βάζει? 9. Στο φιλικό, 9. Μεγαλεία για fanship. Θα του βάλω κι εγώ ένα 9, γιατί μου άρεσε που τόλμησε με τα δύο φορ μπροστά και όλα τα δεκάρια μέσα, πλην μπακασέτα. Μάλλον είδε τι σκύλο είναι ο Σιώπη. Ναι. Τι σκύλο μαύρο είναι ο Σιώπη. Και τι καλό παιδί και τι καλό αθλητή. Και πολλοί τώρα ξυπνήσαν και είναι το Σιώπη να τον είχαμε κι εμείς. Ρε βλαχοπαοξί του λέω. Τον είχε δίπλα σου το Σιώπη. Mm-hmm. Τώρα τον είχε στον Πανιόνιο, τον είχε το Σιώπη με τον κόρμο που παίζανε εκεί τον δίδυμο. Ναι. Το φοβερό. Και τον είδε. Δεν υπήρχε fanship τότε. Ναι, δεν υπήρχε fanship τότε. Και τα πήγε καλά ο Σιώπης με τον Πέδρη κόντρα στην Ισπανία. Τα πήγαινε χθες. Βέβαια. Λοιπόν. Γράψαν και οι Ισπανοί. Και οι Ισπανοί γράψαν τη φυλά μου. Διούδης. Μα με βλέπει ο μπαμπάς του, 8 θα τον βάλω. 8 επειδή σε βλέπει ο μπαμπάς. Εντάξει, καλός και με το σπαθί του διεθνής. Γιάννη, κοίταξε, δεν φταίει για τον γκολ. Αλλά ναι. Ξέρεις, όταν πέφτεις, όταν σηκώνεσαι με εκρηκτικότητα και πλαϊνά βήματα, μπορεί να το προλάβεις αν είσαι πολύ, πολύ εκρηκτικός. Άργησε λίγο. Είχε και πολλούς παίκτες μπροστά του. Είχε πολλούς, ναι. Πάμε, δεν φταίει. Πάμε ένα οχτάρι, γιατί έτσι έχουμε καλή διάθεση σήμερα, το Διούδη. Πάμε άμυνα τώρα. Θα δούμε την τετράδα. Κυριακόπουλος, Μαυροπάνος, ο Σβάρνας και ο Μαυρίας. Λοιπόν, 9 ο Κυριακόπουλος. Mm-hmm. Τον πάω πάρα πολύ. Έχει να αντιμετωπίσει τον Γιαννούλη και τον Τζιμίγκα που φέρεται ότι προηγούνται. Το αμυντικό του κομμάτι είναι πολύ καλό. Δεν είναι καλύτερο του Τζιμίγκα. Στα καλά του Τζιμίγκας. Το επιθετικό του κομμάτι είναι αρκετά καλό. Δεν είναι σαν του Γιαννούλη όταν είναι καλά ο Γιαννούλη. Κατάλαβε τι γίνεται. Ναι. Εντάξει, αλλά είναι αθληταράς, προσεκτικός, κλείνει μέσα πολύ καλά στα στόπερ, έχει καλό σώμα, έχει πολύ καλές τοποθετήσεις. Εντάξει, τρίτος σαν αριστερός μπακ, τίμιος, πολύ καλό. Λοιπόν, και εγώ ένα εννιάρι, Μαυροπάνος. 7. 7. Αργός. Καλά, εντάξει. 8 μόνο και μόνο επειδή είναι Arsenal. Πλάκα κάνω, εντάξει. Είναι αργός. Σβάρνας. Σβάρνας. 6. 6. Πω, βγήκε τώρα το δρεπάνι σε φιλικό μάτς. 7. Πρέπει να βάζω κάτι της παραπάνω για να περάσουν τη βάση. Ναι. Μαυρίας. Ο Μαυρίας, δεν ξέρω τι κονέ έχει εκεί από εξτρέμ. Το φέραν μπακ. 6. 6. Άντε, 7 εγώ να το παίξω καλός και εσύ κακός. Λοιπόν, τι κακός, πάμε στα χαφ. Γιάννη, να σου πω κάτι. Εμείς οι δυο τώρα, άμα είχαμε μάνατζερ, το μάνατζερ του Μαυρία και του Λιβιού. Δεν θα πηγαίναμε τουλάχιστον να κρατάμε την τσάντα του Λάρι Κίνγκ έξω από το... Κάτσε, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε. Δηλαδή, αν είχα εγώ το μάνατζερ και εσύ του Κυριάκου Παπαδόπουλου, ναι. Αυτός μπορεί να πουλήσει το σερ το δικό μου το κόρτιμα για Μερσεντές. Mm. Και να το πάρει όλος και να είναι και χαρούμενος. Κατάλαβες. Και να νιώθει ότι σε πιάσει και κορόιδο. Ναι. Πάμε στα χαφ. Εκεί έχουμε... έχουμε Σιώπη, έχουμε Τζόλι, έχουμε Φορτούνι και έχουμε και Μάνταλο. Ωραία. Σιώπης 10. Σιώπης 10 και εγώ 10 γιατί βλέπει και η κόρη μου. 2 δεκάρια λοιπόν στο Σιώπη. 10. Μεγαλεία ο Σιώπης. Τζόλις. 6. Το χαντάκωσες. 6. Εγώ θα του βάλω 8 γιατί ήταν μέσα στις φάσεις και θα το κάνει τον γκολ κάποια στιγμή. Εγώ δεν του βάζω 6 για τις φάσεις που έχασε. Ναι. Ίσα-ίσα ήταν πολύ καλό. Mm. Εγώ το βάζω 6 γιατί όταν χανόταν η μπάλα έχει μέτρια μαρκαρίσματα. Γι' αυτό το βάζω 6. Ναι. Ήταν και το σύστημα βέβαια τέτοιο. Εκεί είναι τη έστασή μου. Εκεί. Η αλήθεια είναι πως όταν έχεις την 11 και Φορτούνη και Μάνταλο και είσαι πρέπει και, να τρέξεις, και 8 χρόνια μικρότερος πρέπει να τρέξεις εσύ. Λοιπόν, Φορτούνης. 9. 9 ο Φορτούνης. 9 και από μένα, φοβερή assist και τα τρεξίματά του τούτη τη φορά. Μάνταλος. 7. 7. 7 και από μένα για το Μάνταλο που προσαρμόζεται σε νέο ρόλο. Στη Νέα Φιλαδέλφια, αν δεν πάρει ζωντάνια, δηλαδή τι να σου πω. Είναι σαν να είσαι 60 χρονών, να πας με μια τριαντάρα και να πεις δεν ζωντάνεψε. Mm. Δηλαδή, αν μπει αυτός τώρα μέσα στη Φιλαδέλφια, πεθαμένος μπαίνεις. Τον Εστορίδη 91 να βάλεις,
θα πάρει άλλα 10 χρόνια ζωή. Ναι. Άμα δεν πει με στη Φιλαδέλφια να ανέβει λίμπητό του, να ανέβει ξέρω εγώ η αδρεναλίνη του κτλ. Και άμα δεν σε ανεβαίνει η αδρεναλίνη, ρε φίλε, τι. Το περιμένω. Και εγώ. Πάμε Παυλίδης Γιακουμάκης στο επιθετικό δίδυμο να δούμε εκεί τη βαθμό. Γιακουμάκης. Αυτός είναι ο Παυλίδης. Παυλίδης το 16. Και καλό κτηνάκι κι αυτός. Ναι. Καλό κτηνάκι κι αυτός. Και ο άλλος είναι σωματαράδες. Μ' αρέσει το σωματότυπο του. Παυλίδης 10. Ναι. Γιατί έχει και την ταχύτητα από πίσω να βγαίνει και έκρηξη και τα λοιπά. 10 θα βάλω και τον άλλο. Ωραία. Μοιράζουμε δεκάρια σήμερα στα φόρη της Εθνικής. Έτσι. Ελπίζω να μας διαψεύσουν στο σημαντικό μάτς μεθαύριο. Λοιπόν, εγώ φοβάμαι το πίσω κομμάτι. Ναι, και εγώ και το ακραίο κομμάτι. Να πω την αλήθεια, θα προτιμούσα Αντρούτσο αντί για Μαυρία Μπακάκη αύριο. Αλλά τέλος πάντων.